στη σημερινή μας παρέμβαση, στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε το Σωματείο προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, από την πλευρά μας, συμπληρωματικά σε όσα είπε ο Πρόεδρος, αναφερθήκαμε στα ψέματα της κυβέρνησης, αλλά και της διοίκησης του ΟΑΣΤ, όσον αφορά το συγκεκριμένα στο σημείο που έχει να κάνει με τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Όπου εκεί, στο άρθρο 2, παράγραφος 1 που εγκρίνεται, εγκρίνονται μόνο οι ευρυφωνητιακοί σταθμοί, όπου με βάση την κοστολόγηση που έχει γίνει από τον ΟΑΣΤ, είναι ένα ποσό της τάξης των 25.000 ευρώ. Ωστόσο, στο άρθρο 2, στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου, για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα ειδικής αγωγής υπάρχει ένα ποσό 15.000 ευρώ, το οποίο δεν εγκρίνεται από το Υπουργείο και που αυτό το ποσό αναφέρεται στα παιδιά με αναπηρία άνω των 67%. Άρα λοιπόν είναι ψέματα ότι το ποσό εγκρίνεται ή θα δοθεί με κάποιο άλλο τρόπο από το Ταμείο των Εργατικών Θεμάτων. Επίσης, αυτό που αναφέραμε είναι ότι δεν είναι πρωτόγνωρο για μας το ότι μια κυβέρνηση παρεμβαίνει με τόσο ομό τρόπο στα συνδικαλιστικά δρόμενα ενός σωματείου και μάλιστα σε ένα ζήτημα που αφορά συλλογικές συμβάσεις. Το ίδιο είχε κάνει και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με τον αναπληρωτή τότε Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Χουλιαράκη, ο οποίος σε συλλογική σύμβαση εργασίας που είχε συμφωνηθεί στην αμυντική, σε εταιρεία αμυντικής βιομηχανίας που ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση, είχε πάρει λοιπόν το κείμενο της συλλογικής σύμβασης που είχαν συμφωνήσει οι εργαζόμενοι με την εταιρεία και χειρόγραφα είχε αφαιρέσει, είχε διαγράψει άρθρα από την συλλογική σύμβαση, τη συμφωνημένη. Αποδεικνύεται λοιπόν ότι όταν πρόκειται για περικοπές στους μισθούς ή στις απολαβές των εργαζομένων, η κυβέρνηση δεν διστάζει καθόλου και το κάνει πολύ εύκολα. Απ' την άλλη πλευρά όμως αναφέραμε ότι είναι πολύ γαλαντόμα σε σχέση με τους πακτολούς εκατομμυρίων που δίνει στους επιχειρηματικούς ομίλους. Και συγκεκριμένα κάναμε την εξής σύγκριση. Η κυβέρνηση κόβει 400.000 ευρώ από την συλλογική σύμβαση των εργαζομένων του ΟΑΣΤ. Όμως δίνει 40 εκατομμύρια επιπλέον το χρόνο για τους ιδιωτικούς ομίλους, επιχειρήσεις, που εκτελούν το συγκοινωνιακό έργο στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα, από 24 εκατομμύρια για το 2024, το ποσό ανεβαίνει στα 64 εκατομμύρια για το 2025 και εφεξής, με τους νέους διαγωνισμούς που είναι διεθνείς διαγωνισμούς που διεξάγονται. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι για τους ιδιώτες και τους εφοπλιστές περισσεύει το χρήμα. Τα 400.000 ευρώ που κόβει η κυβέρνηση από τη συλλογική σύμβαση του ΟΑΣΤ δεν είναι ούτε μιας μέρας ναύλο για τη φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού, η οποία βρίσκεται και περιπολεί στην Ερυθρά θάλασσα προστατεύοντας τα συμφέροντα των εφοπλιστών. Άρα λοιπόν εδώ βλέπουμε καθαρά ποια είναι η πολιτική της κυβέρνησης και πώς προσδιορίζει τα πράγματα όταν πρόκειται για να προστατεύσει συμφέροντα επιχειρηματικών ομίλων και όταν πρόκειται βέβαια από την άλλη μεριά για να δώσει κάτι, έστω μια πενιχρή βοήθεια στους εργαζόμενους. Το Υπουργείο αυτή την περίοδο τρέχει από φιέστα σε φιέστα για να εγκαινιάσει σταθμούς ηλεκτρικής φόρτισης τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στην Αθήνα και μιλάει για την αναβάθμιση συγκοινωνίας. Αναβάθμιση συγκοινωνίας δεν μπορεί να υπάρχει χωρίς εργαζόμενους οι οποίοι να έχουν ικανοποιήσει, να ικανοποιούν τις ανάγκες τους τόσο σε οικονομικά ή άλλα θεσμικά ζητήματα όσο και στα ζητήματα της καθημερινότητας της εργασίας. Από τα 110, τα 110 μάλλον, ηλεκτρικά λεωφορεία που κυκλοφορούν στη Θεσσαλονίκη, για τα 110 υπάρχουν άλλα 300 τουλάχιστον λεωφορεία παλιάς τεχνολογίας τα οποία μένουν κάθε τρεις και λίγο, ορισμένα αρπάζουν και φωτιά. Άρα λοιπόν καλή είναι η εξυγχρονισμή, καλά είναι τα ηλεκτρικά λεωφορεία, όμως εδώ πρέπει να δοθούν ουσιαστικές λύσεις. Πρέπει να ανανεωθεί ολόκληρος ο στόλος με νέας τεχνολογίας λεωφορεία. Όπως επίσης, αναβάθμιση συγκοινωνιών σημαίνει συλλογικές συμβάσεις με αυξήσεις στους μισθούς. Μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους. Ωράρια χωρίς υπερορία.
7 ώρο πεθύμερο, 35 ώρο για όσους δουλεύουν στα βαριά και αθηγεινά επαγγέλματα. Ένταξη όλων των συγκοινωνιακών φορέων σε έναν ενιαίο φορέα, ο οποίος με ευθύνη του κράτους θα παρέχει φθηνές υπηρεσίες συγκοινωνίας για τον λαό. Κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δράσης στη συγκοινωνία. Και να συμπληρώσω εδώ, με βάση και το χθεσινό νομοσχέδιο που ψηφίστηκε στη Βουλή και συγκεκριμένα για το άρθρο 41 που αναφέρεται στους συμβασιούχους συναδέλφους μας, στους 150 που προσλήφθηκαν μετά το Γενάρη, ότι ανανεώνται οι συμβάσεις τους μέχρι το τέλος του χρόνου. Αυτοί οι συναδελφοί είναι, όπως και οι 40 που πιάνουν από 1η Αυγούστου από σήμερα δουλειά, αυτοί οι συνάδελφοι είναι δεύτερης και τρίτης κατηγορίας εργαζόμενοι, οι οποίοι δεν τους ενώ ζητήθηκε η προϋπηρεσία ώστε να προσληφθούν με διαδικασίες ΑΣΕΠ, ωστόσο αυτή η προϋπηρεσία δεν προσμετράται και δεν πληρώνεται από τον οργανισμό. Δεν τους αναγνωρίζεται. Αυτό είναι απαράδεκτο και πρέπει να διορθωθεί, αν και είναι ζήτημα του νόμου. Αλλά αυτός ο νόμος, που είναι άδικος νόμος, πρέπει να αλλάξει. Όπως επίσης και οι συμβάσεις τους να ανανεωθούν σε συμβάσεις αορίστου χρόνου, όπως είναι και των υπολείπων εργαζομένων, για να έχουν και την ευκαιρία και, και το κίνητρο, γιατί πολλοί από αυτούς αποχωρούν λόγω των συνθηκών εργασίας και των χαμηλών μισθών, και το κίνητρο για να παραμείνουν και να συνεχίσουν να δουλεύουν σε αυτόν τον οργανισμό.